Αυστηρή προειδοποίηση στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία για άνευ προηγουμένου κυρώσεις, αν απειλήσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Die Unverletzbarkeit der Grenzen eine der ganz wichtigen Grundlagen des Friedens in Europa ist und dass wir alle gemeinsam alles dafür tun werden, dass Με την Ουκρανική κρίση να είναι από τα πρώτα θέματα στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής, οι 27 ηγέτες εκφράζουν την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους στο Κίεβο, ζητώντας από τη Μόσχα να ακολουθήσει τον δρόμο της διπλωματίας. Where Russia has to de-escalate the tensions and to avoid any aggressive actions against Ukraine. Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Γεν Στόλτερμπεργκ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλητική συμπεριφορά και επιθετικότητα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζητά από τον ΝΑΤΟ να μην κάνει βήμα πίσω και να μην επηρεαστεί από τις κόκκινες γραμμές για τις οποίες μιλάει το Κρεμλίνο. Και σιγνάλ πιτάνια членства Украины в НАТО – це питання відносин України та альянсу. І це точно не має бути вибір будь-якої держави в будь-якій частині світу. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως παρέδωσε στην Ουάσιγκτον συγκεκριμένες προτάσεις για δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες ζητάει από τη Δύση. Σε αυτές περιλαμβάνεται η δέσμευση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ότι δεν θα επεκταθεί προς την Ανατολή περαιτέρω και ότι δεν θα αναπτύξει οπλικά συστήματα στις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία. Страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений. Тренируют ее военнослужащих, ну, делают это не в целях некой мифической такой задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а